σα καινούρια νιούς. Βρισκόμαστε στο διοικητήριο του παραλίου Άστρου. Σήμερα γίνεται μια διοργάνωση στάκι εδώ. Έχουμε τα μέλη από το στατιστικό όμιλο Άστρου. Για πέστε μα λίγα λόγια για τη σημερινή διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Διοργανώνουμε το πρωτάθλημα τη περιφέρεια Πελοποννήσου για πρώτη φορά στο Άστρου. Είναι 7 ομάδες οι καλύτερες από την Πελοπόννησο. Είμαστε στην αίθουσα του διοικητηρίου στο Παράλιο. Είναι όλα έτοιμα για τη διεξαγωγή των αγώνων και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο που μας βοήθησε στηρίζοντάς μας αυτή την προσπάθεια. Στους ανθρώπους του συλλόγου που δούλεψαν για να ετοιμαστεί η αίθουσα και στην Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου που μας τίμησε να μας δώσει την διοργάνωση αυτή στο άστρο. Πόσα άτομα λαμβάνουν μέρος στη σημερινή διοργάνωση και από πού έχουν έρθει? Είμαστε 7 ομάδες, είναι δεκαμελής η σύνθεση. Σήμερα ξεκινάμε με 3 ζευγάρια. Από ποια μέρη έχουν έρθει εδώ οι διαγωνιζόμενοι? Είμαστε Καλαμάτα, 2 ομάδες, Φιλιατρά, Τρίπολη, Άστρος, Κρανίδη, Σπάρτη. Κύριε Γιάννη, δύο λόγια έτσι για το σχεδιστικό όμιλο Άστρους. Διαπρέπει τα τελευταία χρόνια. Διανύουμε τον 16ο χρόνο της ετήσιων λειτουργίας και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα τυχαίνει στη μέρα της γιορτής για το Άστρους, το Σιβέλες, να φιλοξενούμε το πρωτάθλημα του Ελπολίσου. Έχουν στη διάρκεια των χρόνων αυτών εκατοντάδες μαθητές σπουδάσει το άθλημα και είμαστε ευτυχείς με αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν έχουμε κάποιον πρωταθλητή, γιατί ποτέ δεν διώκαμε πρωταθλητισμό, διώκαμε πάντα στην παιδεία του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν ανέφερε πριν και εύχομαι σε όλους καλούς αγώνες και καλή επιτυχία, αφού τους καλωσορίσω πρώτα στο όμορφο και ιστορικό μας άστρο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.